είναι ο Νίκος Μπουρσανίδης και η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Δύο νεαροί ηθοποιοί που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε μέσα από πολύ επιτυχημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, όπως η Πολυκατοικία αλλά και το Μια στιγμή, δύο ζωές. Για το σπίτι ήρθε. Για το σπίτι, για το σπίτι. Και πώς της φάνηκε? Δεν το βλέπω. Εγώ το πένεψα όσο μπορούσα. Αλλά το ένα τσιμίριζε, το άλλο τσιβρώμαγε. Την είδες, δε. Πού το βρήκες αυτό? Αυτό είναι το δώρο που έκανα στη μητέρα μου στα γενέθλιά της. Οι φωτογραφίες που βλέπετε όμως δεν είναι σκηνές από κάποια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούν, αλλά στιγμές από την ζωή τους, καθώς οι δυο τους παντρεύτηκαν στο Λονδίνο, όπου ζουν μόνιμα τα τελευταία 2 χρόνια. Η Κατερίνα και ο Νίκος είναι ζευγάρι εδώ και 6 χρόνια. Σχεδόν από την πρώτη στιγμή αποφάσισαν να μείνουν μαζί, κάνοντας έτσι το πρώτο επιτυχημένο κραστές στις σχέσεις τους. Πώς είσαι? Μια χαρά είμαι, δεν θα έπρεπε? Κι εγώ καλά είμαι. Δεν ρώτησα εγώ. Μαρκό, δεν ήρθα εδώ για να τσακωθούμε. Αλλά γιατί ήρθες, ας δεις, συγγνώμη. Κάτσε. Θα παίξουμε το παιχνίδι με τις 10 ερωτήσεις. Έλληνας ή ξένος? Πολιτικός ή λογοτέχνης? Ψηλός ή κοντός? Πλούσιος και διάσημος ή φτωχός και άσημος? Πριν από 1,5 χρόνο οι δυο τους πήραν την απόφαση να αφήσουν την καριέρα τους στην Ελλάδα, παρόλο που είχε ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο, και να κυνηγήσουν μαζί τα όνειρά τους στο Λονδίνο. Περίπου 6 μήνες αφού μετακόμισαν εκεί, πήραν μια ακόμη σημαντική απόφαση για τη ζωή τους. Να παντρευτούν. Αρχικά σχεδίαζαν να επιστρέψουν για λίγο στην Ελλάδα και να παντρευτούν εδώ, κοντά στους δικούς τους ανθρώπους. Μάλιστα, οι γονείς τους είχαν αναλάβει όλες τις προετοιμασίες, στέλνοντάς τους με email φωτογραφίες από την εκκλησία αλλά και τον στολισμό, έτσι ώστε να τα βρουν όλα έτοιμα. Στην πορεία όμως τα πράγματα άλλαξαν και το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το γάμο του στο Λονδίνο, καθώς οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις δεν τους επέτρεπαν το ταξίδι στην Ελλάδα. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα που οι οικογένειές τους δυστυχώς δεν προλάβαιναν να βρεθούν κοντά τους. Σύμμαχός τους και αυτή τη φορά η τεχνολογία. Αφού ο Νίκος και η Κατερίνα παντρεύτηκαν στο Δημαρχείο, έχοντας τις οικογένειές τους στο πλευρό τους μέσω Skype. Μέσω λάπτοπ έκαναν και την ανακοίνωση του γάμου τους στους γνωστούς φίλους, ανεβάζοντας τις φωτογραφίες στο Facebook και εκείνοι δεν σταμάτησαν τα like. Ο Νίκος Μπουρσανίδης και η Κατερίνα Παπαδοπούλου όμως δεν πραγματοποίησαν μόνο το όνειρο για προσωπική ευτυχία, αφού τα επαγγελματικά τους σχέδια έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται. Ο Νίκος έχει λάβει μέρος σε πολλές θεατρικές παραστάσεις στο Λονδίνο, αλλά και σε μία ταινία μικρού μήκους. Why her as well? Η Κατερίνα τους τελευταίους μήνες έχει αφήσει για λίγο τα κάστινγκ, αφού πια δουλεύει σε ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία ταλέντων του Λονδίνου και μάλιστα δείχνει να της αρέσει πολύ. Αυτό που θα τους έκανε αυτή τη στιγμή ακόμη πιο ευτυχισμένους είναι ένα ταξίδι στην Ελλάδα που τους έχει λείψει πολύ.